στο κρύο και στην πείνα καμιά προσαρμογή. Να μάθουν τι σημαίνει αγώνας και αργή. Για την κεντρική ομιλία καλούμε στο Βήμα τον Σαχινίδη Χρήστο, αντιπρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, σήμερα απεργούμε και διαδηλώνουμε γιατί δεν πάει άλλο, γιατί δεν σφίγγει άλλο το ζωνάρι. Έχουμε κουραστεί, έχουμε αγανακτήσει, είμαστε ξεγριωμένοι. Δεν είναι η απέτησή μας από τη ζωή ένα άδειο καλάθι, ένα ρύζι και ένα μακαρόνι για να μας ξεγελάσει την πείνα. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε κάθε μήνα να αναβάλουμε για τον επόμενο την ικανοποίηση βασικών αναγκών, από ιατρικές εξετάσεις μέχρι τις ανάγκες ψυχαγωγίας, επειδή πάλι ο μισθός τελείωσε. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε να μας απειλεί διαρκώς η φτώχεια, να μας απειλούν να μας πετάξουν έξω από τα σπίτια μας γιατί δεν έχουμε πια τον νίκη, ή όσοι έχουν από ένα κεραμίδι να φοβόμαστε μη μας βγάλουν στο σφυρί. Αρκετά ανοιχτήκαμε να απειλούν να ζούμε στο κρύο και το σκοτάδι. Η κάθε λαϊκή οικογένεια να μετράει αν θα ανάψει το θερμοσύφωνο ή αν θα βάλει το φαΐ στο φούρνο. Και αυτό αν παρουσιάζεται σαν κάτι φυσιολογικό στον πρώτο αιώνα. Δεν ανεχόμαστε τη ζωή με δόσεις, με διάφορα επιδόματα δίθεν ανακούφισης. Ούτε ανεχόμαστε από άλλο πια την κοροϊδία απέναντι στην πείνα μας, όπως το περίφημο καλάθι της νοικοκυράς. Για πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε να ζούμε στη στέρηση, να στενάζουμε από αγωνία για το πώς θα βγει πέρα ο χειμώνας και την ίδια ώρα ενεργειακή κολοσσή, σούπερ μάρκετ, βιομηχανίες τροφίμων, εφοπλιστές θα θησαυρίζουν παντός τα δικαιώματά μας στη ζωή. Με τον νόμο να έχει την πρωτιά σε θανάτου από COVID και την κατάσταση στα νοσοκομεία και εκεί σχεγουμένη σας να παραμένει απελπιστική. Απεργούμε λοιπόν γιατί πρέπει να ακουστεί δυνατά. Φτάνει πια. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, ακούμε και τις αθλειότητες των κυβερνητικών στελεχών. Περί επιβεβαίωσης. Τα γνωστά, όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Ότι θα ζήσουμε το δυσκολότερο χειμώνα από το 42. Έχει γίνει πλέον επίσημη κυβερνητική πολιτική το όπου φτωχός η μοίρα του. Φτάνει πια. Ξέρουμε καλά, πολύ καλά, ότι όταν μιλάμε για κακή συγκυρία απαιτούν θυσίες από το λαό. Συνάδελφοι, πρέπει να αναρωτηθούμε. Θυσίες για ποιον? Τη στιγμή που οι εργαζόμενοι του Κυρκής βλέπουν το μισθό τους να εξανεμίζεται μετά από την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ και ένα γέμισμα ρεζερβάρ του αυτοκινήτου, που οι επαγγελματίες κλείνουν τα μαγαζιά τους κάτω από το βάρος της φορολογίας, των εξόδων και των άδειων ταμείων, που οι γονείς βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για τα έξοδα της εκπαίδευσης των παιδιών τους. Τη στιγμή που τα νοσοκομεία Κυρκής και Οικουμένης σας παραμένουν υποστηριχωμένα με σοβαρές ελλείψεις σε επιδότηση, με κτίρια ενίπια και παρακλάνει για δωρεές εξαιτίας της κρατική χρηματοδότηση. Την ίδια στιγμή, οι βιομήχανοι που ζουν στην περιοχή μας ζουν την άνοιξη απολαμβάνοντας τα κέρδη από την ανάπτυξή τους. Η ανάπτυξη αυτή προαπαιτούμενη την δυστυχία του λαού. Για παράδειγμα, ανάπτυξη για την αλουμίνη σημαίνει τα τελευταία 2,5 χρόνια να εμφανίζει λειτουργικά κέρδη πάνω από 120 εκατομμύρια. Το πρώτο εξάμεινο του 22. Αυτά άγγιξαν τα 40 εκατομμύρια, σπάζοντας κάθε ρεκόρ στην ιστορία της επιχείρησης. Από την άλλη, οι εργαζόμενοι της εταιρείας σε ένα μόλις εξάμεινο παρήγγειλαν τόσο πλούτο ώστε να καλύψουν τα λειτουργικά της έξοδα, τις νέες επενδύσεις και στο ταμείο έμειναν κέρδη 40 εκατομμύρια. Ποσό δηλαδή ίσο με τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές των σχεδόν 1.000 εργαζομένων για τα επόμενα περίπου 3 χρόνια. Και τι έδωσε αυτούς τους εργαζομένους? 50 πωλήσεις, κακοπληρωμένη εργασία, εργατικά ατυχήματα. Το προηγούμενο μόλις μήνα, η Αλουμίλ, την εβδομάδα που απέλυσε 20 εργαζομένους, πραγματοποίησε υπό την αιγίδα του Δήμου Κυλκής η Μέρα Καριέρας, όπου και το συνδικάτο μας πραγματοποίησε κινητοποίηση απατώντας στην υποκρισία τους. Και δεν δίστασε ακόμα, αυτή τη Δευτέρα θα προχωρήσει και στις νέες απολύσεις. Ταυτόχρονα, το κράτος επιδοτεί τις επιχειρήσεις με άλλα 56 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό καλούμε και από αυτό εδώ το βήμα όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο του μετάλλου, στους συναδέλφους από Αλουμίλ, Κλέμαν, Ντόπλερ, Ελβιάλ, την Πυραμής, να δυναμώσουν το σωματείο μας και να συμμετάχουν στις αρχαιρεσίες την Κυριακή 13/11. Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να φοβόμαστε και να αρχίσει η εργοδοσία να φοβάται την οργάνωσή μας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, σήμερα απεργούμε. Δίνουμε τη δύναμη με την εργοδοσία που για να αναβαθμίσουν τα κέρδη τους, κρατούν τους μισθούς χαμηλά, επιβάλλουν ωράριο λάστιχο, αξιοποιώντας τον νόμο Χατζηδάκη.
Δίνουμε τη μάχη με την κυβέρνηση που δίνει γη και είδος στην λογοδοσία και ζεστό χρήμα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αφήνοντας το λαό στην εξαθλίωση και τα βάουτσερ. Να μην χάνουμε άλλο χρόνο, ούτε σκέψεις γεμάτες με προσδοκίες πως κάποιος άλλος εκτός από εμάς θα λύσει το πρόβλημά μας. Δεν υπάρχουν σωτήρες που πουλάνε λύσεις. Η ευθύνη είναι στα χέρια του κάθε απλού ανθρώπου που πρέπει να τις αναλάβει. Δεν τσιμπάμε πλέον από τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα. Έχουν αποδείξει όλοι τους, όσοι κυβέρνησαν, ότι ο ένας είναι η συνέχεια του άλλου στο τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού. Δεν σφίγγουμε το ζωνάρι, διεκδικούμε τις ανάγκες μας για ζωή όπως μας αξίζει. Το δρόμο αυτόν τον έδειξαν οι συνάδελφοί μας στην Κόσκο, την Ιφούτ, οι συνάδελφοί μας Οικοδόμη και με την υπογραφή κλαδικής σύμβασης. Τώρα τον δείχνουν οι συνάδελφοί μας στη Μαλαματίνα που αγωνίζονται εδώ και δύο μήνες ενάντια στις απολύσεις και τις ατομικές συμβάσεις. Γεμίζουμε αισιοδοξία, δύναμη από τους αγώνες που αναπτύσσονται σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες ενάντια στη φτώχεια, την εξαθλίωση, ενάντια στην ακρίβεια. Η ελπίδα βρίσκεται στον αγώνα. Αγώνα ενωτικό που θα φέρει πλάι-πλάι τους εργαζόμενους που παλεύουν να οργανώνονται ανεξάρτητα από τον κλάδο, ανεξάρτητα αν δουλεύουν στο δημόσιο. Και ή στον ιδιωτικό τομέα, με κοινή πάλι με αυταπασχολούμενους, φτωχούς αγρότες, νέους και γυναίκες που βιώνουν από πρώτο χέρι τα αποτελέσματα της πολιτικής τους. Αγώνας σφυρλατημένος στην αλληλεγγύη του λαού, που θα πάρει πράξη το σύνθημα «Ένας για όλους και όλοι για έναν», που θα μετατρέπει κάθε πρόβλημα σε ζητήματα όλων των σωματείων και φορέων του νομού μας. Αυτός είναι ο δρόμος ώστε να ζήσουμε το 22 με βάση τις ανάγκες μας και τις δυνατότητες της εποχής. Γι' αυτό διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις με όλα μας τα δικαιώματα, με αυξήσεις σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε εργοστάσιο, τουλάχιστον το ύψος του πληθωρισμού, γιατί σήμερα παράγουν περισσότερο σε λιγότερες ώρες εργασίας, γι' αυτό είναι εφικτή η 7-ωρη και υπερθύμερη εργασία. Μειώσεις στους λογαριασμούς ενέργειας, στο φυσικό αέριο, στο ρεύμα. Να μην μείνει κανένας παγωμένος μέσα στο χειμώνα. Γιατί δεν γίνεται να ζήσουμε για να πληρώνουμε όλους τους λογαριασμούς της ενέργειας. Μείωση των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, στα τρόφιμα. Γιατί εμείς φορτώνουμε στα ράφια τα τρόφιμα, αλλά δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε. Εμείς παράγουμε τα πάντα και την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να αποκτήσουμε σχεδόν τίποτα. Η εργοδοσία και το κράτος να εξασφαλίζουν τη φθηνή και ασφαλή μετακίνησή μας στη δουλειά μας με λεωφορεία, με εξασφάλιση φθηνών καυσίμων. Έχουμε τη δύναμη, αρκεί να το πιστέψουμε. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες.